Αυτό είναι το έργο της Δημοτικής Αρχής. Και εδώ σταματάω, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Γιατί ερχόμαστε εμείς, τι θέλουμε να κάνουμε. Τα προβλήματά σας είναι συγκεκριμένα και γνωστά. Δεν θα υποσχεθούμε πολλά πράγματα. Λίγα και θα τα κάνουμε. Πάντως, για τις πρώτες 100 μέρες, πράγματα που δεν θέλουν ούτε χρήματα, ούτε ιδιαίτερη προσπάθεια, θα γίνουν και είναι τα εξής. Το πρώτο που θα γίνει είναι η μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% με μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μόνο μία απόφαση χρειάζεται και τίποτα άλλο. Το προτείναμε, πιέσαμε τη Δημοτική Αρχή, δεν μας άκουσε. Ένα άλλο, πολύ βασικό, το οποίο κανείς δεν το κατανοεί παρά μόνο όποιος έχει το πρόβλημα, είναι οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, που το λέμε έτσι για να μην ακούγεται δυσάρεστα στο αυτί, που κανονικά είναι άνθρωποι με αναπηρία. Αυτό έχουν οι άνθρωποι. Και έχουν από πίσω τους μια οικογένεια που πρέπει να τους φροντίζει. Αυτός ο σταυρός, αυτό το βάρος, αυτή η υποχρέωση είναι μεγάλη υποχρέωση. Δεν είναι όπως τα λέμε και τα ακούμε. Αν δεν το ζεις το πρόβλημα, δεν μπορεί να το καταλάβεις. Δεν είναι μόνο ότι είναι ένας άνθρωπος ένα καρότσι και το σμπρώχνω. Είναι πάρα πολλά πράγματα από πίσω. Να σας πω ένα που δεν το σκέφτεται κανείς. Πληρώνουμε όλοι ρεύμα. Ένα ηλεκτρικό καρότσι πρέπει να φορτίζει. Αυτό το ρεύμα επιβαρύνει την οικογένεια. Πρέπει να κάνει ένα ειδικό ασανσέρ να τον ανεβάζει αν είσαι όρεμο. Αυτό επιβαρύνει την οικογένεια. Πρέπει να χρησιμοποιεί παραϊατρικό υλικό. Αυτό επιβαρύνει την οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, αν μιλάμε για ισότητα, να μην τα έχουν στο κεφάλι τους. Πρέπει αυτά να τα παρέχει ο Δήμος εντελώς δωρεάν. Αυτό το έχουμε φροντίσει, το έχουμε ετοιμάσει.